Είχαμε ζητήσει και πήραμε μια χρηματοδότηση από το Τρίτσις 600.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης της αποκατάστασης του κτηρίου της Ελλάδης. Αυτή τη στιγμή την Τετάρτη έχουμε βέβαια ζητούμε την έγκριση των όρων των τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη, την οποία τα τεύχη δημοπράτησης τα έκανε ο κύριος Βελιανίτης ο Πάρης από την τεχνική μας υπηρεσία, και αν χρειάζονται κάποια τεχνικά στοιχεία και αυτά είναι και ο κύριος Βελιανίτης εδώ, ούτως ώστε να σας πει περίπου που κινείται. Από ό,τι γνωρίζω εγώ είναι ότι συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία και από προηγούμενες μελέτες, ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που ετέθησαν ο πλευράς στις εφορίες αρχαιοτήτων. Έχουν ληφθεί όλα αυτά υπόψη και αυτή τη στιγμή ζητούμε την έγκριση για τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης, την οποία βέβαια θα αναλάβει ένα τεχνικό γραφείο να εκπονήσει τα τεύχη, δηλαδή στατική, ηλεκτρομηχανολογική και αρχιτεκτονική μελέτη, ούτως ώστε μετά να πάμε στη χρηματοδότηση. Στη χρηματοδότηση του έργου. Του έργου. Από ποιο πρόγραμμα? Το πρόγραμμα της χρηματοδότησης το πιθανότερο είναι, επειδή το λέω τώρα ως πιθανότητα, επειδή προχθές είχαμε μια συνάντηση εδώ και με την διαχειριστική αρχή, δεν αποκλείεται να μπει μέσα στα αστικά, στο οποίο πρόγραμμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από ό,τι μας είπε ο κύριος Πλαγκοτάρης, γύρω στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε δεν αποκλείεται, εφόσον, γιατί μην ξεχνάτε ότι η μελέτη δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμη. Υπολογίζουμε πόσο καιρό δίνουμε, 12 μήνες, 14 για την ολοκλήρωση της μελέτης, 12 μήνες. 12 μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης, που σημαίνει ότι αν προχωρήσει η δημοπράτησή της, υπολογίζω ότι μέχρι το φθινόπωρο ίσως να έχουμε τα τεύχη δημοπράτηση, να δημοπρατηθεί δηλαδή, να συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου και μέχρι το τέλος του 24 να είναι έτοιμη η μελέτη, ούτως ώστε να μπορούμε να την εντάξουμε μέσα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των αστικών που έχει από το 21-27. Στην προηγούμενη μελέτη, συγκεκριμένα στη μελέτη Αθανασοπούλου Μπουσέρε που είχε εκπονηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η συγκεκριμένη μελέτη ουσιαστικά αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα πατήσουμε ουσιαστικά για να ολοκληρώσουμε και να προσαρμόσουμε τις επεμβάσεις που προγραμματίζουμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο κτίριο στις απαιτήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι απαιτητικές αυτές οι μελέτες, δηλαδή θέλουν χρόνο, θέλουν κάποια εξειδίκευση, πόσο ακριβώς? Κοιτάξτε, οι μελέτες αυτές, αν θέλετε να τις κάνουμε, αν υπάρχει απέτηση να γίνουν σωστά, είναι εξαιρετικά απαιτητικές. Και λέω σωστά, γιατί υπάρχει δυστυχώς γενικά στην Ελλάδα, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων έχει χτίσει και ένα σπίτι, θεωρεί ότι έχει άποψη για το πώς πρέπει να γίνονται οι τεχνικές μελέτες. Η διαφορά που έχει μια τεχνική μελέτη κατοικίας με μια τεχνική μελέτη ενός ειδικού κτηρίου έχει τη διαφορά που έχει μια βάρκα με ένα υπεροκειάνιο. Όποιος μπορεί να φτιάξει μια βάρκα δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτιάξει ένα υπεροκειάνιο. Ό,τι πλέει δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο, και τα δύο πλέον, και η βάρκα και το υπεροκειάνιο. Για την βάρκα που αν τη φτιάξει ένας καραβομαραγκός, για το υπεροκειάνιο χρειάζεται οπωσδήποτε ναυπηγός μηχανικός. Καταλαβαίνετε λοιπόν με αυτό το παράδειγμα, καταλαβαίνετε τη διαφορά και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για να γίνει μια σωστή τεχνική μελέτη τέτοιου είδους. Η πρόβλεψη που έχουμε κάνει είναι το συγκεκριμένο κτίριο να μετατραπεί σε κτίριο γραφείων. Η λογική είναι η εξής, ότι φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους πρόταση, δεν ξέρω και ποια είναι η άποψη της Δημοτικής Αρχής. Η άποψη δική μου, η τεχνική, είναι ότι ο Δήμος έχει ανάγκη από κτίρια πολυλειτουργικά, δηλαδή από κτίρια τα οποία είναι εύκολο γενικών χρήσεων, που είναι εύκολο να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Δήμου, οι οποίες είναι απαιτήσεις κυρίως χώρων γραφείου. Θα δούμε μέσα και το Δημοτικό Συμβούλιο που το είχαμε δει στην προηγούμενη μελέτη και την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ζητηθεί, να αποφασιστεί και να ζητηθεί. Μπορούμε να το ζητήσουμε αυτό,
εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη ή προγραμματισμός για κάτι άλλο. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει πάλι η Δημοτική Αρχή. Η άποψη είναι η χρήση του κτηρίου αυτού για χώρους γραφείων τους έχει ανάγκη από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, γιατί νοικιάζουμε και άλλους χώρους για τις υπηρεσίες του Δήμου και εννοείται και η εξυπηρέτηση των πολιτών και μάλιστα προβλέπονται και άλλα πράγματα ώστε να μπορούν και οι πολίτες το πάρκινγκ λέει που έχει εκεί περιμετρικά νομίζω θα το αξιοποιήσουμε έτσι περαιτέρω και με άλλους χώρους. Αλλά εγώ θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω τον κύριο Βελιανίτη, ο οποίος πραγματικά μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε όλη αυτή την διαδικασία το να πάμε στα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης, που σημαίνει μπήκε το νερό στα βλάκι ήδη, να το πούμε έτσι. Δεύτερο σημείο είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι και με αυτό το κτίριο, το οποίο είναι δεκαετίες τώρα που συζητιέται το τι θα γίνει, θα αποξηλωθεί, θα φτιαχτεί, θα κάνουμε μελέτες, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς. Ένα κτίριο το οποίο είναι ιστορικό κτίριο, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, το αντιλαμβανόμαστε αυτό και πολύ σωστά το έδωσε ο κύριος Ζηλιανίδης, και από εκεί πέρα είναι ένα έργο το οποίο εκ των πραγμάτων μπήκε και αυτό στην διαδικασία του να προχωρήσει και μετά εννοείται από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα αυτό που εννοείται ότι απαιτείται στα δημόσια έργα, είναι ένα έργο το οποίο και αυτό θα ολοκληρωθεί προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας πρωτίστως, αλλά και του Δήμου και των υπηρεσιών του Δήμου.